Και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας στο τηλέφωνο ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σταύρος Αραχοβίτης. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σε εσάς στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Πρέπει να σας πω ότι έχετε ένα έργο δύσκολο μπροστά σας με την αγροτιά. Περιμένει πράγματα από εσάς. Περιμένει να δείτε με μεγάλη ευαισθησία τα προβλήματά τους, διότι και ο τομέας σας, είστε γεωπόνος, αλλά και η περιφέρειά σας είναι μια περιφέρεια η οποία είναι άκρος αγροτική, κύριε Υπουργέ. Είναι γεγονός ότι στην μεταμνημονιακή Ελλάδα η παραγωγική ανασυγκρότηση, το μοντέλο της παραγωγικής ανασυγκρότησης περιλαμβάνει σαν ακρογωνιαίο λίθο, αν θέλετε, την πρωτογενή παραγωγή. Η Ελλάδα έχει δυνατότητες. Μέχρι τώρα είχαμε τους περιορισμούς των μνημονίων, είχαμε τους περιοριστικούς παράγοντες άλλους, οι οποίοι έδωσαν αυτό που μπορούσαν να δώσουν, είχαν ένα όριο, τώρα διευρύνονται τα όρια, διευρύνονται οι δυνατότητες. Κύριε Υπουργέ, σε κάθε περίπτωση έχουμε περάσει ήδη κάνετε. Με τα μνημονιακή εποχή. Σας άκουσα να λέτε για ότι η προτεραιότητά σας είναι η αύξηση του εισοδήματος των αγροτών. Ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις που θα κάνετε? Ακριβώς. Πώς θα γίνει αυτή είναι η ουσία. Η αύξηση του εισοδήματος των αγροτών, να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, αφορά στην απόδοση στο προϊόν της αξίας που του χρειάζεται. Δεν είναι μία κίνηση, δεν είναι μόνο σήμαντη κίνηση αυτή. Είναι μία σειρά κινήσεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους για να δώσουν προστιθέμενη αξία στον παραγωγό. Δηλαδή και μείωση της φορολογίας των αγροτών, ας πούμε. Κοιτάξτε, για το φορολογικό και το ασφαλιστικό, ήδη μέχρι τώρα η μεγάλη πλειοψηφία των μικρομεσαίων αγροτών προστατεύεται. Από εκεί και πέρα, για τους μεσαίους και μεγαλύτερους αγρότες θα υπάρξουν σαφώς βελτιώσεις, γιατί είναι αναγκαίες οι βελτιώσεις τόσο στο φορολογικό όσο και στο ασφαλιστικό. Ωστόσο, μιλάμε για την τιμή του προϊόντος. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, για την ανάπτυξη των πολιτικών τις επόμενες μέρες. Θέλω να σας πω και να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, είναι ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα, η ανανέωση του κυβερνητικού σχήματος έρχεται σε μια στιγμή στη μεταμνημονιακή εποχή όπου σηματοδοτεί συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά τα πράγματα λοιπόν που σηματοδοτεί, και θα το πω έτσι με μία λέξη σχηματικά, είναι η προσπάθεια της χώρας να σταθεί ξανά στα πόδια της. Πάντως με δεσμεύσεις, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω, η εποπτεία δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να γίνουν. Όπως σε κάθε χώρα που βγήκε από το μνημόνιο. Όπως σε κάθε χώρα που βγήκε από το μνημόνιο υπάρχει η επιτροπία. Ωστόσο, εδώ μπορούν να αναπτυχθούν εθνικές πολιτικές. Μέχρι τώρα οι προηγούμενοι συνάδελφοί μας, οι προκάτοχοί μας, είχαν εμπολίσει στα χέρια τους δεμένα σε ένα σκληρό πλαίσιο μνημονιακό. Μνημονιακών πολιτικών. Τώρα αυτά τα πλαίσια διευρύνονται και πρέπει να κρατήσουμε εμείς πλαίσια, αν θέλετε, έτσι ώστε να μην εκτροχιαστεί πάλι η οικονομία και η κοινωνική. Μακάρι, κύριε Υπουργέ, αλλά αυτά θα τα δούμε. Να κρατήσουμε εμείς, να δείξουμε υπευθυνότητα. Ναι. Μακάρι. Γιατί πολλοί ονειρεύονται, όταν λέω πολλοί από την αντιπολίτευση, ονειρεύονται εποχές προηγούμενων δεκαετιών. Καλά, βέβαια, κύριε Υπουργέ, να δούμε. Να δούμε και στη ΔΕΘ. Να δούμε και στη ΔΕΘ η παροχολογία ποια θα είναι, τι θα υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός. Και εδώ είμαστε. Έχω την αίσθηση και θα το δούμε ότι δεν είναι παροχολογία. Μακάρι. Δεν θα υπάρξει παροχολογία, θα υπάρχουν συγκεκριμένες στοχεύσεις. Μακάρι. Μακάρι. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε θερμά. Καλό ξεκίνημα, καλό κουράγιο. Είναι ένας άνθρωπος, ο κύριος Αραχοβίτης, ο οποίος είναι πολύ.